Καλησπέρα. Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι μια πολύ έτσι γλυκιά επιστολή που ήρθε από έναν νεαρό άνδρα και αναφέρεται στη μητέρα του. Πώς διαχειρίζεσαι έναν άνθρωπο που περνάει πένθος για το χαμό του γονιού του? Έχει βάλει μόνο στο φίλο στον τίτλο. Αγαπητή Θέκλα, το είδος YouTuber που πρεσβεύεις είναι κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά σου στο διαδίκτυο. Αγάπη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Σε ανακάλυψα πολύ πρόσφατα και πλέον έχεις γίνει καθημερινή μου συνήθεια. Και ένας από τους κύριους λόγους είναι πως, ως επιστήμονας φυσικά, η σκέψη σου φτάνει σε μονοπάτια που η δική μου δεν έχει φτάσει και μπαίνω σε προβληματισμούς που με βοηθάνε να σκέφτομαι καλύτερα και να κρίνω καταστάσεις πιο ορθά. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για όλα. Ας πάμε λοιπόν στο θέμα του email. Ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχεις αναλύσει στο κανάλι, δεν το έχω ψάξει και νομίζω θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και θεωρητικό vlog και βοηθητικό θεωρητικό vlog. Η γιαγιά μου διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα πριν κάποιους μήνες και μπήκε σε διαδικασία χημειοθεραπείων, όμως είχε ήδη αργήσει. Όχι πολύ, έτσι έχω καταλάβει δηλαδή, αλλά αρκετά για να ανησυχούμε έστω και λίγο. Με την καραντίνα και τα λοιπά, οι χημειοθεραπείες μπήκα στην άκρη και η γιαγιά άρχισε να χειροτερεύει. Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το λέμε, δεν μιλάμε γι' αυτό, για τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας έμειναν πίσω από τις χημειοθεραπείες τους και αυτό έχει δυστυχώς επιπτώσεις στην υγεία τους. Και τώρα θυμάμαι ότι κάποιοι μου είχαν στείλει κάποιες σημειώσεις ότι είμαστε κι εμείς οι καρκινοπαθείς που ήμασταν ασθενείς από πριν και που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τις θεραπείες μας, και εκείνοι, ειδικά τους δύο μήνες που ήταν έτσι πολύ αυστηρά τα μέτρα της καραντίνας, αρκετοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους. Με την καραντίνα και τα λοιπά, οι χημειοθεραπείες μπήκα στην άκρη και η γιαγιά άρχισε να χειροτερεύει. Μέχρι που την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε στο νοσοκομείο μετά από τόσο καιρό, μάθαμε ότι ο καρκίνος από τον ένα πνεύμονα έχει κάνει μετάσταση και στον άλλον. Και επειδή αντιμετωπίζει και κάποια άλλα προβλήματα, υπάρχει υποψία ότι ίσως να έχει κάνει μετάσταση και στον εγκέφαλο. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμη και ελπίζω να μην επαληθευτεί αυτή η θεωρία. Το εύχομαι, αγάπη. Όμως, όπως και να το κάνουμε, η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας μου, που βλέπει τη μάνα της να μαραζώνει και να αρρωσταίνει όλο και περισσότερο, και ειδικά μετά τις τελευταίες υποψίες περί μετάστασης στον εγκέφαλο, έχει τσακιστεί στα δύο. Προσπαθεί πολύ να ανταπεξέλθει η μητέρα μου, αλλά φοβάμαι. Το παραμικρό ταρακούνημα στη ψυχολογία της σχετικά με αυτό το θέμα οδηγεί σε ηλίγκους και ζαλάδες και διαρκώς χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, με την πίεση της να ανεβοκατεβαίνει επικίνδυνα. Και αυτό που σκέφτομαι είναι, άμα το παθαίνει όλο αυτό τώρα, όταν ή άμα γίνει το κακό και χάσουμε τη γιαγιά, πώς θα το παλέψουμε? Η μητέρα μου γενικά δεν πηγαίνει σε κηδείες, γιατί δεν το αντέχει, κυριολεκτικά όμως. Δεν αντέχει τον πόνο με τίποτα, γιατί όπως είπα και πριν, της φέρνει ζαλάδες και ήλιγκο και κρίσης πανικού. Αν χάσει λοιπόν τη μητέρα της, που θα γίνει κάποια στιγμή ούτως ή άλλως, όλοι θα περάσουμε από την ίδια κατάσταση δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και όλοι κάποια στιγμή θα χάσουμε τους γονείς μας, και είναι και το καλύτερο να χάνει το παιδί το γονιό παρά ο γονιός το παιδί. Πάλι όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πένθος και δεν είναι απώλεια να χάσει το γονιό σου. Βεβαίως είναι. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάποια συμβουλή να μοιραστείς μαζί μου για το πώς θα διαχειριστούμε οι υπόλοιποι την κατάσταση της μητέρας μου. Είναι η μάνα της και ο δεσμός μάνας κόρης, αν κοπεί, δεν γιατρεύεται εύκολα. Και ανησυχώ πως δεν θα μπορούμε να την κάνουμε καλά με τίποτα. Η μάνα μου δεν είναι από τους ανθρώπους που θέλουν να πενθήσουν, να κλάψουν, να το βγάλουν από μέσα τους για όσο πάρει για να ξεπεράσουν μια κατάσταση. Είναι από τους ανθρώπους που αν το κάνουν αυτό έχουν ταυτόχρονα πάθει κρίση πανικού και δεν μπορούν να διαχειριστούν τη θλίψη. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να είσαι καλά, ευχαριστώ αγάπη μου, με εκτίμηση, είμαι άνδρας 20 χρονών, ξέχασα να το αναφέρω.
Καταρχάς θέλω να σε συγχαρώ για την ευαισθησία της ψυχής σου και την ευγένεια της ψυχής σου και το γεγονός ότι παρόλο που είσαι ένας άνδρας 20 χρονών, θα λέγα ένα αγόρι 20 χρονών, γιατί νομίζω ότι η εφηβεία παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τα 24-25 χρόνια, 26, και δεν στο λέω για να σε μειώσω, στο λέω για να... αντιθέτως να σε επενέσω για το ότι παρόλο που είσαι τόσο νεαρός έχεις τόσο ψηλή ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Λοιπόν, άγγελε μου, είναι προφανές ότι η μαμά σου έχει θέμα ανεξαρτήτως με την υγεία της μητέρας της. Το πρόβλημα με την υγεία της μητέρας της, ο καρκίνος της μητέρας της και η χειροτέρευση έχουν βγάλει στην επιφάνεια, έτσι όπως μας τα γράφεις, έτσι όπως τα διαβάζω εγώ τέλος πάντων, έχουν βγάλει στην επιφάνεια το πρόβλημα που έχει η μητέρα σου με τη διαχείριση του πόνου. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί το έχει αυτό το πρόβλημα. Έχει αυτή τη δυσκολία να διαχειριστεί αρνητικά συναισθήματα. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι πως η μάνα σου χρειάζεται όπως και δίποτε ψυχοθεραπεία και ίσως και αντικαταθλιπτική φαρμακοθεραπεία από ψυχίατρο για να αντιμετωπίσει την αχώδη διαταραχή που προφανώς έχει και τη διαταραχή συναισθήματος. Τι θέλω να πω. Δεν είναι αναμενόμενο ένας άνθρωπος όταν στενοχωρηθεί ή όταν αγχωθεί ή όταν πενθήσει να πάθει κρίση πανικού. Για να παθαίνει κρίση πανικού η μαμά σου σε αυτές τις συνθήκες σημαίνει ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα ψυχοπαθολογικό, δηλαδή είτε έχει μία γενικευμένη αγχώδη διαταραχή με κρίση πανικού, είτε έχει κατάθλιψη, οποιασδήποτε μορφής, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση εννοείται από αυτά που γράφεις για αυτήν, κάποια στοιχεία κατάθλιψης, που συνήθως η κατάθλιψη πάει πακέτο με το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Άρα είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα πριν την απώλεια της γιαγιάς, τώρα σε αυτή την περίοδο η μαμά σου οπωσδήποτε να πάει σε ένα ψυχολόγο και να ζητήσει να τη δει και ένας ψυχίατρος να την αξιολογήσει. Δηλαδή πρέπει να κάνει θεραπεία για να επαναφέρει την χημική ισορροπία στον εγκέφαλό της. Όταν ένας άνθρωπος παθαίνει εύκολα, γενικά παθαίνει κρίση πανικού, γιατί δεν είναι μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου να πάθει κρίση πανικού. Οι άνθρωποι που παθαίνουν κρίση πανικού σημαίνει ότι έχουν μια συγκεκριμένη χημεία στον εγκέφαλό τους. Μπορεί να είναι χαμηλή η σερωτονίνη τους, μπορεί να είναι χαμηλή η νοραδρεναλίνη τους κτλ. Έχουμε playlist στο κανάλι για τις κρίσεις πανικού και μάλιστα σε εκείνο το playlist υπάρχει και εκπομπή που μας μιλάει ο Δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, ο ψυχίατρος μας για τις κρίσεις πανικού, που είναι εξαιρετικός γιατρός και πολύ διαβασμένος. Και μπορείς να ανατρέξεις αυτό και να το προτείνεις να το δει και η μητέρα σου, όπως και αυτό το βίντεο να της προτείνεις της μαμάς σου να το δει. Ένα πένθος, μία μεγάλη δυσκολία προσωπική είναι αφορμή για να βγει στην επιφάνεια μια ψυχική διαταραχή την οποία μπορεί να την είχαμε από την εφηβεία μας. Θα σου πω την προσωπική μου εμπειρία για να... Και σε παρακαλώ, δείξε αυτό το βίντεο στη μάνα σου. Εντάξει, δείξε της το. Λοιπόν, εγώ από νεαρή, από μικρή, από την εφηβεία μου, από το δημοτικό σχολείο, θυμάμαι ότι είχα διάφορα δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία όμως κατάφερνα με πάρα πολύ προσπάθεια και πολύ γυμναστική, γιατί η σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ στην έκρηση ενδορφινών, οι οποίες βοηθάνε και στην ισορροπία, την νευροχημική ισορροπία του εγκεφάλου καλύτερα, με πάρα πολύ άσκηση, με πολύ προσευχή, με ό,τι μέσα είχα στη διάθεσή μου, κατάφερνα αυτές τις αρνητικές σκέψεις, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να τα κατευνάζω. Όσο μεγάλωνα, αυτό γινόταν ακόμη πιο δύσκολο. Για παράδειγμα, στην τρίτη ηλικίου είχα κρίσεις άγχους, θα έλεγα, όχι κρίσεις πανικού. Πήγα να σπουδάσω, δεν έκανα κάποια θεραπεία, ενώ δεν πήρα κάποια αντικαταθλιπτική θεραπεία, δεν πήγα σε ψυχίατρο να έχω μια διάγνωση. Εκ των υστέρων θεωρώ,
υποθέτω ότι αν πήγαινα σε ψυχίατρο τότε και να μου γίνει μια σωστή αξιολόγηση και σε κλινικό ψυχολόγο που να μου κάνει τα διάφορα τεστ, τα ψυχομετρικά τεστ, θα έβγαινε ότι είχα μια γενικευμένη αχώδη διαταραχή, ότι είχα μια υποθάλπουσα κατάθλιψη και ότι είχα και στοιχεία κρίσεων πανικού. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλόγω, δεν είχα πάει. Και νομίζω τα γράφω αυτά στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ή και «Στο να μείνω ή να φύγω». Στο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» το γράφω νομίζω αυτή την ιστορία μου με την ψυχική υγεία. Λοιπόν, μέχρι τα 30 μου, τα 31 μου, κατάφερνα να διατηρούμε λειτουργική χωρίς να παθαίνω συχνά κρίσεις πανικού. Πάθαινα μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε 1,5 χρόνο. Γινόμουν χάλια όταν είχα να αντιμετωπίσω μια απώλεια. Έχανα τις ισορροπίες μου, αλλά με πάρα πολύ προσπάθεια κατάφερνα να τις επαναφέρω. Τον Ιανουάριο του 2006 βίωσα μια τεράστια απώλεια, η οποία ήταν ο θάνατος της ξαδέρφης μου σε αυτοκινητικό δυστύχημα, της Μακαρίτης Ασης-Ραφαέλλας, η οποία ήταν 13 χρονών και ήταν ένα μωρό το οποίο στην ουσία το έβλεπα σαν παιδί μου. Δεν ήταν παιδί μου, αλλά την έβλεπα σαν παιδί μου, γιατί ήμουν 18 ετών όταν γεννήθηκε. Και στην ουσία, επειδή εγώ γίνα μαμά στα 22, ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερη από τον Λάζαρο, ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη από την Κυριακή, το στερνοπαίδι του θείου μου και της θείας μου, ήταν ένα παιδί το οποίο εντός εγώ μεγάλωνε μαζί με τα δικά μου παιδιά. Στο δικό της σπίτι μεγάλωνε, αλλά είχαμε πάρα πολλές επαφές. Λοιπόν, αυτή η απώλεια, η οποία ήταν και ξαφνική απώλεια και ήταν και άδικη, παράλογη απώλεια να φύγει το 13χρονο παιδί και να μείνω εγώ, ας πούμε, που ήμουν 32, 31 τότε, ή να μείνουν οι γονείς που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία πίσω στη ζωή. Αυτό το πένθος μου έφερε τη ζωή άνω κάτω και στην πραγματικότητα έβγαλε στην επιφάνεια αυτά τα ψυχολογικά θέματα, τις ψυχικές διαταραχές που είχα από πριν. Μετά το θάνατο της Ραφαέλλας άρχισα να έχω πιο συχνές κρίσεις πανικού, κατέληξα 2,5-3 χρόνια μετά να έχω full blown διαταραχή πανικού, δηλαδή να έχω διαταραχή πανικού πλήρη, δηλαδή να παθαίνω 2-3 κρίσεις πανικού την ημέρα. Και τότε έβαλα τον εγωισμό μου κάτω, γιατί ως ψυχολόγος τα προηγούμενα χρόνια και ως ψυχολόγος που έχω τελειώσει τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ειδικά την εποχή που ήμουν εγώ το 93-97 στη Θεσσαλονίκη, οι καθηγητές που δίδασκαν τα μαθήματα ψυχοπαθολογίας εκτός του Μακαρίτη, του Στάθη, του Λιμπεράκη, του ψυχίατρου, ήταν εναντίον των φαρμάκων. Υπήρχε έτσι μια φιλοσοφία τότε. Διαβάζαμε τα έργα του Φουκώ, ήμασταν έτσι εναντίον του χημικού ζουρλομανδία κτλ. Ήταν αυτή η φιλοσοφία που κυκλοφορούσε τότε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί έχει εξελιχθεί και η επιστήμη, έχουν βγει καινούργιες θεωρίες, έχουν βγει καινούργια ερευνητικά δεδομένα που πλέον γνωρίζουμε ότι εάν υπάρχει μια κατάσταση που είναι νευροχημική, εάν υπάρχει μια κατάσταση που είναι σωματική, χρειάζεται να πάρει ο άνθρωπος θεραπεία και αυτή η θεραπεία δεν του στερεί την ελευθερία του, αντιθέτως του δίνει την ελευθερία του, γιατί τον αποδεσμεύει από την σκλαβιά του να έχει, να παθαίνει κατάθλιψη, να παθαίνει κρίση πανικού, να μην μπορεί να λειτουργήσει και επαναφέρει τη λειτουργικότητά του. Τέλος πάντων, στα 35 μου, 36 μου, με την ουρά στα σκέλια, μετά που ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ προσπαθώντας μόνο με την ψυχοθεραπεία, που εννοείται ότι δεν την έκανα εγώ την ψυχοθεραπεία, πήγαινα σε άλλο ψυχολόγο για να κάνω ψυχοθεραπεία, κακίζω και λίγο το ψυχολόγο που πήγαινα εκείνη την περίοδο, που δεν μου πρότεινε να πάρω παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Όταν πήγα σε ψυχίατρο στα 36 μου και διαγνώστηκα με τη διαταραχή πανικού, την κατάθλιψη και την γενικευμένη αχώδη διαταραχή, πήρα την αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία με απελευθέρωσε. Όλα όσα είχα μάθει στη ψυχοθεραπεία ήταν πολύ χρήσιμα εργαλεία για να με βοηθήσουν να αντιμετωπίζω στη ζωή μου τα θέματα που προέκυπταν, όμως από τη στιγμή που υπήρχε όλη αυτή η χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο, γιατί είπαμε ότι σε αυτές τις διαταραχές συναισθήματος και τις αχώδεις διαταραχές υπάρχει χαμηλή σερωτονίνη, χαμηλή νοραδρεναλίνη, χαμηλή ντοπαμίνη, ίσως οι νευροδιαβιβαστές, τα χημικές ουσίες που εκκρίνει ο εγκέφαλος δεν είναι σε καλή ισορροπία. Όχι ότι είσαι τρελός, ότι για λόγο σωματικό, που όταν πέφτει το σίδηρο στον άνθρωπο που νιώθει αδυναμία, έτσι και εκεί, όταν είναι πεσμένη η σερωτονίνη, όταν είναι πεσμένη η νοραδρεναλίνη, όταν είναι πεσμένη η ντοπαμίνη, όταν είναι όλα αυτά ανακατεμένα
Η σερωτονίνη είναι ένας πολύ σημαντικός νευροδιαβιβαστής. Θα έλεγα ότι είναι κατά κάποιον τρόπο ένας νευροδιαβιβαστής που επηρεάζει πολύ και τους άλλους νευροδιαβιβαστές και τις άλλες μεγάλες ομάδες νευροδιαβιβαστών. Λοιπόν, όταν πήρα τη θεραπεία την αντικαταθλιπτική, τότε μπορούσα να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα προέκυπταν καλύτερα και να χρησιμοποιώ στο full τα όπλα και τα εργαλεία που είχα μάθει από την ψυχοθεραπεία. Γιατί σου λέω αυτή την προσωπική μου εμπειρία? Σου το λέω γιατί θεωρώ, με βάση όσα γράφεις, ότι η μαμά σου δεν έχει πάθει τώρα αυτή την ιστορία με τις κρίσεις πανικού, αυτή την ιστορία με την ψυχική κατάρρευση μπροστά σε οτιδήποτε αρνητικό. Την είχε από πριν. Γιατί την είχε? Είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχει και ένας γενετικός παράγοντας. Γιατί κάποιοι άνθρωποι γεννιόμαστε με προδιάθεση για διαταραχές άγχους, για διαταραχές συναισθήματος, για κρίσεις πανικού. Είναι το σκαρί μας τέτοιο. Είναι τα γονίδια μας. Έχω την εντύπωση ότι ένας στους δύο Κύπριους, επειδή έχω δουλέψει για 20 χρόνια στην Κύπρο ως ιδιώτης ψυχολόγος, έχουμε προδιάθεση και για κρίσεις πανικού και για άγχος και για κατάθλιψη. Ίσως και στην Ελλάδα να είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Δεν μπορώ όμως να γνωρίζω με βεβαιότητα, γιατί δεν έχω εργαστεί στην Ελλάδα ως ιδιώτης ψυχολόγος και δεν πρόκειται, εφόσον έχω σταματήσει να βλέπω κόσμο. Όμως από τις επιστολές που λαμβάνω βλέπω ότι αρκετά συχνά έρχεται το θέμα των κρίσεων πανικού, του άγχους και της κατάθλιψης. Θα δείξει αυτό το βίντεο στη μαμά σου. Θα της πεις τώρα ότι είναι η πιο σπουδαία ώρα, η πιο σημαντική ώρα, η πιο κατάλληλη ώρα για να ζητήσει θεραπεία. Να πάει σε ένα ψυχολόγο της επιλογής της, να πάει σε ένα ψυχίατρο της επιλογής της. Αν θες, μπορείς να μου στείλεις πίσω mail και να σου συστήσω κάποιους συναδέλφους. Δεν ξέρω σε ποια πόλη είστε. Οι ψυχίατροι έχουν μπει και στο γεσί τώρα, οπότε και φεύγει και το κομμάτι του το οικονομικό, μα πού να βρω τώρα τα χρήματα να πάω και για τα φάρμακα κλπ. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αν κάνει τώρα η μητέρα σου ψυχοθεραπεία συνδυασμένη με αντικαταθλιπτική θεραπεία, εφόσον το κρίνει αυτό ο ψυχίατρος που θα τη δει και ο κλινικός ψυχολόγος που θα τη δει, όχι μόνο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στην επικείμενη απώλεια της μητέρας της και στις προκλήσεις που έχει η σοβαρή ασθένεια που περνάει η μαμά της, αλλά θα ξεφορτωθεί μια και καλή και το πρόβλημα ψυχικής υγείας που έχει. Όχι ότι είναι άρρωστη ψυχικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει υποκείμενη διαταραχή πανικού, αχώδης διαταραχή κατάθλιψη. Έτσι φαίνεται. Όλα αυτά εγώ τα λέω υποθετικά με βάση αυτό που έχεις γράψει, αλλά χρειάζεται να το ελέγξετε αυτό το πράγμα. Και πώς θα τη στηρίξετε εσείς? Εσείς δεν μπορείτε να τη στηρίξετε αν δεν πάρει επαγγελματική βοήθεια. Όταν πάρει επαγγελματική βοήθεια και αρχίσει να επαναβρίσκει τις ισορροπίες της, θα τη στηρίξετε όπως στηρίζεις κάθε άνθρωπο που χάνει το γονιό του. Θα της δείξετε αγάπη, κατανόηση, θα της επιτρέψετε να μην νιώθει καλά και γενικά μπορείς να κοιτάξεις το playlist που έχουμε στο κανάλι για το πένθος, που εκεί σε διάφορα βίντεο εξηγούνται αναλυτικά τα στάδια του πένθους και αυτό το κομμάτι, πώς υποστηρίζουμε ψυχικά και πώς δείχνουμε συναίσθηση σε κάποιον που πενθεί. Αυτή είναι η γνώμη μου, αγάπη μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω τι σπουδάζεις ή αν έχεις ξεκινήσει να σπουδάζεις. Σκέψου λίγο την ψυχολογία, γιατί έχεις έτσι ανθρωπιστικές σπουδές, τέλος πάντων. Γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που γράφεις, μ' αρέσει η συναίσθησή σου, μ' αρέσει το μυαλό σου, μ' αρέσει που είσαι 20 χρονών και έχεις τόση σοβαρότητα απέναντι στη ζωή. Την αγάπη μου, εύχομαι να είναι καλά η γιαγιά. Η ζωή συμβαίνει. Όπως το γράψεις και εσύ, είναι μέσα στη ζωή να φύγουμε κάποια στιγμή. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό βράδυ.